Είμαι πολύ πικραμένος και οργισμένος. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Έχω γύρω στα 5 χρόνια σαν πρόεδρος, την έχω αλλάξει 3 φορές. Τη βρήκα πεταμένη τώρα εκεί και τι να πω ρε παιδί μου, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και δεν τα έχουμε αυτόν που το έκανε, τα έχουμε το κράτος. Όταν ο άλλος δεν έχει φόβο, όχι σημαία θα κατεβάσει, ό,τι θέλει θα κάνει. Τους πείραξε η σημαία εκεί απάνω τώρα, πείραξα εγώ κανέναν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Τη σημαία με την κατεβάζεις τέταρτη φορά. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι η αστυνόμευση, είναι ότι δεν υπάρχει ο φόβος. Δεν υπάρχει ο φόβος. Μπέστε και αλέστε και ό,τι θέλετε κάντε. Και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτός είναι Έλληνας. Να μην προχωρήσω, να σταματήσω εδώ. Φταίει, θα το πω και πάλι, το κράτος φταίει που δεν υπάρχει ο φόβος. Ούτε οι αστυνόμες είναι, ούτε τίποτα. Και 10 αστυνομικούς να είχαμε εδώ, αυτός θα έβρισκε τρόπο να την κατεβάσει τη σημαία και να την κόψει με το ψαλίδι. Λυπάμαι πολύ.